Παρασκευή σήμερα και σιγά εγώ, τελευταία ενότητα της εκπομπής, μη σας είχα όλο στα πολιτικά, στην ακρίβεια, στο τι θα γίνει, αχ, βαχ, όχι, δεν θέλουμε τέτοια πια. Θέλουμε λίγο να πάρουμε μια μικρή ανάσα, θέλουμε λίγο να νιώσουμε καλύτερα και αυτό θα γίνει, κυρίες και κύριοι, όταν καταρχάς βλέπουμε τον εαυτό μας στο καθρέφτη και λέμε φτού σου κοπελάρα μου, φτού σου κούκλε μου. Και να μην το λέμε μόνο για να το πούμε, να βλέπουμε ότι έχουμε μια βελτίωση στην εικόνα μας. Πώς θα γίνει αυτή? Και με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της επιστήμης. Κοντά μου είναι η Ειρήνη Κυριαζίδου, διευθύντρια του Mediface. Κυρία Κυριαζίδου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Λοιπόν, χαμογελάτε βλέπω, γιατί αυτά που λέω ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πόλης είναι ο κόσμος και αυτό συμβαίνει όλα τα χρόνια, δηλαδή και πριν τον COVID και υποθέτω και μετά, αυτό θα μου το πείτε εσείς, που ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό δηλαδή της παραλίας όπως λέμε, αποφασίζει ότι πρέπει κάπως να ενισχύσει, να βελτιώσει την εμφάνισή του. Μετά από το COVID ακόμη περισσότερο, ακόμη γιατί περισσότερο. Ο εγκλεισμός ήταν δύσκολος και μετά από το COVID σαφώς αρχίσανε και ασχολούνται πολύ περισσότερο με τον εαυτό τους, ασχολούνται με το πρόσωπό τους, ασχολούνται με το σώμα τους, ασχολούνται με την αποτρίχωσή τους περισσότερο και γυναίκες και άντρες. Τώρα βέβαια αυτό που λέτε, μια που μιλάμε για αποτρίχωση, νομίζω τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί άντρες, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι και αθλητές και μη αθλητές κάνουν αποτρίχωση. Και για θέμα υγείας και υγιεινής από εκεί και πέρα, σαφώς κάνουν αποτρίχωση όχι μόνο στην πλάτη ή στο στήθος και σε όλο το σώμα και έχουμε πάρα πολλούς αθλητές και νεαροί άνθρωποι και μεγαλύτερης ηλικίας άντρες που τους δυσκολεύει και πολλές φορές τους στέλνουν και οι σύζυγοι τους. Για να έρθουν να κάνουν αποτρίχωση. Παρόλα αυτά, επειδή θεωρείται κάτι που ως επιτοπλίστων το κάνουν όλες οι γυναίκες, ενώ για την αποτρίχωση, πείτε μου λίγο και μια που ξεκινήσαμε από εκεί, είναι καλό κάποια γυναίκα σε ποια ηλικία, πόσο νεαρή, πόσο μια έφηβη παραδείγματος χάρη να ξεκινήσει το λέιζερ για να μην έχει μετά μεγαλύτερο πρόβλημα, ποια είναι η σωστή σύσταση, αν απευθυνόμαστε σε μάνες αυτή τη στιγμή που έχουν νεαρές κοπέλες, έφηβες? Έχουμε πολλές μανούλες που φέρνουν τα κορίτσια τους μετά από την ηλικία των 13-14 ετών που αρχίζει πλέον η κοπέλα και αισθάνεται άσχημα με την τριχοφία, που ξεκινάνε πλέον από το έχουν το απλό ξηράφι ή τις ταινίες στο κερί και τα λοιπά, με το λέιζερ έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς πόνο, ανώδυνα ουσιαστικά, γρήγορα και άμεσα και που μπορεί να γίνει ακόμα πλέον με τις νέες τεχνολογίες η αποτρίχωση ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες με βρισμένες επιδερμίδες. Αυτό παλιά ήταν αποτρεπτικό, θυμάμαι, τώρα δεν είναι πια λοιπόν. Και αποτρεπτικό ήταν το καλοκαίρι σε μαυρισμένη επιδερμίδα, αλλά ήταν αποτρεπτικό και ο πόνος που υπήρχε με τις παλαιότερες γενιάς μηχανήματα, με τα καινούργια πλέον. Και δεν πονάνε και γρήγορα και ανώδυνα και σε μαυρισμένες επιδερμίδες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ο χρόνος. Δηλαδή πόσες συνεδρίες χρειάζεται μία μέση τριχοφία, γιατί φαντάζομαι και όλοι δεν είναι, όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι, αλλά για να εξαλειφθεί το θέμα της τριχοφίας. Συνήθως σε μη ορμονοεξαρτώμενες περιοχές και σε άτομα που δεν έχουν κάποια προβλήματα ορμονικά, το αποτέλεσμα πλέον φαίνεται μετά από 6 με 8 συνεδρίες. Δεν χρειάζεται να κάνουν επιπλέον. Η συντήρηση είναι μία φορά το χρόνο μετά από εκεί και πέρα να κάνουν μία αποτρίχωση και να έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν. Ναι. Και είναι κάτι που φαντάζομαι ότι πάρα πολλές έφηβες το επιλέγουν, αλλά και μεγαλύτερες γυναίκες. Το εκ των υστέρων, δηλαδή να έρθω εγώ τώρα που είχα μια ζωή ξηράφη και να κάνω λέιζερ, μπορεί να αλλάξει την εικόνα μου? Σαφώς και μπορεί να την αλλάξει και ειδικά και σε μεγαλύτερες ηλικίες που η τριχοφυΐα μετά από ορμονικές διαταραχές και μετά από πολλές φορές και από κλιμακτήριο ακόμα είναι λίγο πιο έντονη και επηρεάζει την εικόνα μας. Σαφώς από εκεί και πέρα οι μεγαλύτερες ηλικίες κάνουν αποτρίχωση σε όλο τους το σώμα. Επειδή πλέον ξεκινήσαμε από μια αναγκαιότητα που είναι το να μην έχεις τρίχες και το δεύτερο είναι ότι είναι και κάτι ήπιο αυτό, κάτι απλό. Από τις ήπιες έτσι παρεμβάσεις που γίνονται για το σώμα και το πρόσωπό μας, όπως παραδείγματος χάρη να κάνουμε έναν καθαρισμό ή να κάνουμε και κάτι παραπάνω, αυτό θα μου το πείτε εσείς, για να αποκτήσουμε μια μεγαλύτερη λάμψη, για να νιώσουμε ένα refresh, μια ανανέωση της επιδερμίδας μας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε
ειδικά τώρα σε αυτή την εποχή του καλοκαιριού, είναι σίγουρα για την υγεία της επιδερμίδας μας και της ομορφιάς μας αντίστοιχα, ένας βαθύς καθαρισμός. Ξεκινώντας από έναν βαθύ καθαρισμό, μια αντιλιακή προστασία σίγουρα στο πρόσωπο χειμώνα-καλοκαίρι, ακόμη περισσότερο τώρα το καλοκαίρι, και για γυναίκες και για άντρες, γιατί το ξεχνάμε λίγο το αντιλιακό φίλτρο να το βάλουμε, και θεραπείες ενυδάτωσης στο πρόσωπο, όλα ανέμακτα ανώδυνα, χωρίς να έχουμε τον φόβο ότι θα πάθουμε κάτι, και υπάρχουν πλέον με την τεχνολογία των δερμοκαλλυντικών θεραπείες που μπορούν να γίνουν ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες για να έχουμε λάμψη, ενυδάτωση, και ειδικά σε γυναίκες τώρα που γίνονται νύφες και θέλουν το πρόσωπό τους ακόμη περισσότερο, πιο ενυδατωμένο, το μακιγιάζ να δράσει στο πρόσωπό τους και να δείχνουν ακόμα πιο λαμπερές και όμορφες την ημέρα του γάμου τους. Υπάρχουν φανταστικές θεραπείες που μπορούμε να δώσουμε το αποτέλεσμα μέσα σε 1-2 ώρες και να το έχουμε. Ωραία. Τώρα βλέπουμε βέβαια σώμα, θα περάσουμε και σε αυτό. Mm-hmm. Όμως να ρωτήσω, κάποια γυναίκα παντρεύεται, όπως λέτε, και θέλει να είναι πιο φρέσκια, λογικό. Ή δεν παντρεύεται, αλλά έχει βάφτιση του παιδιού mm-hmm. της, ή δεν έχει βάφτιση του παιδιού της και θέλει να βρεθεί με τον άντρα της ζωής της και να έχει μια εντυπωσιακή εμφάνιση σε μια εκδήλωση. Για όποιο λόγο, πόσες μέρες πριν, δηλαδή κάνει έναν καθαρισμό, άπαξ έρχεται μία φορά σε εσάς. Έναν καθαρισμό 4-5 μέρες πριν από το γάμο, ναι. Και μετά από εκεί και πέρα μία θεραπεία ενυδάτωσης, λάμψης, ακόμη και μία ώρα πριν από το γάμο, θα είναι σούπερ. Σούπερ. Ναι, και εσάς σας βλέπω πολύ φωτεινή και λαμπέρι. Δεν ξέρω αν μία ώρα πριν κάνατε θεραπεία πριν έρθετε στο στούντιο. Όχι, όχι. Εντάξει, δεν ξέρω. Εσείς μέσα εκεί είστε, στα μηχανήματα μέσα. Πάντως η τεχνολογία, κυρία Κυριαζίδου, γιατί σας ξέρω και χρόνια και ξέρω πόσο επισταμένα και πόσο προσέχετε τη δουλειά σας. Πάντως η τεχνολογία έχει κάνει θαύματα και στον τομέα αυτό, έτσι. Πλέον η τεχνολογία είναι ανέμακτη για να έχουμε το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν μιλήσουμε και για το EMS fractional lipo και για την κρυολιπόλυση και για άλλες θεραπείες για το σώμα αλλά και για το πρόσωπο, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή ακόμη και μεσοθεραπείες και για το πρόσωπο και για το σώμα που είναι ανέμακτες, ανώδυνες και έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που θέλουμε. Πολύ συχνά ακούμε για μεσοθεραπείες. Οι ανέμακτες mm-hmm. τι σημαίνει δηλαδή, ότι... Σημαίνει ότι δεν θα γίνουν με βελόνα όπως γίνονται στους γιατρούς κτλ. Υπάρχουν με μηχανήματα αυτή τη στιγμή τελευταίας τεχνολογίας που με το electroporation ή με τον υπέρηχο μπορούν να διεισδύσουμε τα συστατικά που θα βάλουμε και το υαλουρονικό και τις βιταμίνες και τα πεπτίδια, ώστε να έχουμε και μείωση των πανάδων που πολλές γυναίκες ταλαιπωρούνται και αύξηση από εκεί και πέρα του όγκου και του οβάλ της επιδερμίδας, ώστε να έχουμε την αντιγύρανση σταδιακά, γιατί από τα 28 χρόνια μας και έπειτα θέλουμε σαφώς να βάλουμε στο πρόσωπό μας κάποια συστατικά. Άρα σε 2-3 χρόνια πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε εμείς, κυρία Κυριαζίδου. Όχι, λίγο πιο μετά. Λίγο πιο αργά. Εσείς είστε πιο μικροί, λίγο πιο αργά. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Άρα η μεσοθεραπεία τώρα γίνεται ή εν πάση περιπτώσει έχει περίπου τα ίδια αποτελέσματα με την επεμβατική και με αυτόν τον τρόπο που λέτε. Ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή τεχνολογίες που μπορούν να δώσουν το αποτέλεσμα σε μικρότερες, ακόμη και στις πιο μικρές ηλικίες, αλλά ακόμη και στην κυταρίτιδα και στην λιποδιάλυση. Ωραία, τώρα το κρατούσα επίτηδες αυτό για μετά, ναι. Γιατί είναι ο μεγάλος νταλγκάς, θα πω εγώ, των περισσότερων γυναικών. Γιατί πραγματικά ξέρουμε όλοι ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το αν είσαι αδύνατος ή παχουλός ή με τα κιλά δηλαδή. Είναι θέμα επιδερμίδας και στη Ελληνίδα έχει, πολλές Ελληνίδες έχουμε κυταρίτιδα. Το πούμε έτσι πολύ απλά. Για να μην πω όλες, έτσι. Ναι. Η κακή διατροφή, το καθισιό, ο εγκλεισμός από το COVID, γιατί φάγαμε λίγο παραπάνω στο σπίτι και καθίσαμε λίγο παραπάνω. Η κυταρίτιδα δυστυχώς αρχίζει από το πρώτο στάδιο, από την εφηβεία και μετά. Και όσο δεν το προσέξουμε και όσο έχουμε καθιστική ζωή, δεν πίνουμε νερό, δεν έχουμε σωστή διατροφή, η κυταρίτιδα συσσωρεύεται ακόμη περισσότερο. Ναι. Και μια που μιλάμε για κυταρίτιδα, βεβαίως έχει κυταρίτιδα με κυταρίτιδα διαφορά, από αλλού είναι εκτεταμένη, αλλού είναι πιο έντονη, αλλού είναι μόνο αν πιεστεί η επιδερμίδα και mm-hmm. δεν είναι με το πρώτο εμφανής. Τι μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένα γι' αυτό, για την κυταρίτιδα? Ή υπάρχουν μηχανήματα και θεραπείες που μαζί με την κυταρίτιδα βοηθούν και στο να χαθεί και λίπος? Η κυταρίτιδα ούτως ή άλλως είναι μια φλεγμονή κάτω από το δέρμα μας που συγχρόνως μαζί με το λίπος. Τώρα αυτό κάνουμε... τι είναι που βλέπουμε, είναι αυτό λέιζερ. Αυτό είναι το λέιζερ, ναι. Okay, αυτό είναι να καταλαβαίνουμε κιόλας. Mm-hmm. Ναι.
Πρώτα ξεκινάμε μέσα στο Mediface να έχουμε την βιοανάλυση για να δούμε λίγο ακριβώς σε ποια στάδια είναι η κυταρίτιδά μας, πόσα έχουμε λίπος ή κατακράτηση αντίστοιχα, και δίνουμε στην κάθε κυρία ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και στη λιποδιάλυση και στην κυταρίτιδα, αλλά και στην σύσφυξη αντίστοιχα των ιστών. Πολλές φορές μπερδεύουμε την κυταρίτιδα με τη χαλάρωση. Οπότε από εκεί και πέρα βλέπουμε ακριβώς ποιες θεραπείες θα χρειαστεί να κάνει μέσα στο χώρο μας και αντίστοιχα κρίνουμε και λέμε ότι μπορεί να χρειαστεί να κάνει cavitation, που είναι η σπηλαίωση για να έχουμε τη λιπόλυση αντίστοιχα και τη μείωση της κυταρίτιδας, να κάνει ραδιοσυχνότητες, μπορεί να χρειάζεται στα ψωμάκια ή στην κοιλιά κρυολιπόλυση που μπορεί να γίνει αντίστοιχα στο σώμα της. Αυτές οι θεραπείες τι αποτελέσματα έχουν, πόσο σύντομα τα βλέπουμε και αν, αν συνδυαστούν με μια καλύτερη διατροφή, αν πάντα, μπορεί να, πάντα έτσι. Πάντα αυτό που λέμε είναι ότι σαφώς χρειάζεται νερό παραπάνω από αυτό που πίνουμε. Χρειάζεται από εκεί και πέρα και συστήνουμε 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα, λίγο γρήγορο. Καλή διατροφή που θα την συστήσουμε αντίστοιχα πώς θα διατρέφεται η κυρία. Και ο συνδυασμός των θεραπείων θα έχει αποτέλεσμα μέσα από την δεύτερη κιόλας εβδομάδα να έχουμε μείωση πόντων, μείωση λίπους, μείωση σπλαχνικού λίπους αντίστοιχα στις περισσότερες κυρίες που έχουν στην κοιλιά. Αυτό τώρα και τι σύσφυξη. Είναι που βλέπουμε. Αυτό είναι το EMS Fractional, είναι το μηχάνημα που κάνει ουσιαστικά σύσφυξη, αύξηση μεταβολισμού, απώλεια λίπους, ακόμη και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και γράμμωση, ανόρθωση γλουτών. Άντρες έρχονται, γιατί η γράμμωση, ξέρετε, αφορά κυρίως τους άντρες. Για six pack έρχονται πάρα πολύ. Έτσι λέγεται six pack. Για την κοιλιά, ναι, που, θέλουμε να κάνουμε. Κάνουμε σύσφυξη. Έρχονται και λεπτοί άνθρωποι που δεν θέλουν να χάσουν λίπος, αλλά θέλουν να κάνουν γράμμωση. Ναι. Το θετικό είναι ότι αυτοί που ενδιαφέρονται για τη διατροφή τους, για το σώμα τους κτλ. Είναι αυτοί που θα ασχοληθούν περισσότερο και με το EMS, γιατί μπορεί να πηγαίνουν γυμναστήριο 2-3 φορές την εβδομάδα, αλλά με το συγκεκριμένο μηχάνημα κάνουμε 30.000 μυϊκές συσπάσεις σε 30 λεπτά, οπότε καταλαβαίνετε στη μισή ώρα. Μήπως αντί να αγοράζουμε άλλα πράγματα, να κάνουμε οικονομία, αγοράσουμε ένα τέτοιο να το έχουμε στο σπίτι μας. Μετά θα σας καταργήσουμε βέβαια και να μην τρέχουμε ούτε γυμναστήρια εμείς που δεν αγαπάμε και πολύ τη γυμναστική. Είναι και για τους ανθρώπους που δεν αγαπάμε. Το βράδυ δηλαδή την ώρα που ξαπλώνεις επιτέλους μετά από μια δουλειά όλης της ημέρας, βάζεις και αυτά εκεί πέρα να δουλεύουν. Είναι και για τους ανθρώπους που δεν αγαπούν τη γυμναστική ή δεν έχουν το χρόνο αντίστοιχα να ασχοληθούν. Γιατί και το ωράριό μας είναι πάρα πολύ διευρυμένο, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ, και έρχονται για να δουν αποτέλεσμα. Κατευθείαν με την πρώτη κιόλας εφαρμογή με το EMS έχουν αποτέλεσμα τουλάχιστον από μισό μέχρι έναν πόντο ανά σημείο που κάνουμε την εφαρμογή. Ενδιαφέρον θα είναι κάποια στιγμή, κυρία Κυριαζίδου, επειδή βλέπουμε έτσι πολλές εκπομπές που δίνουν προτάσεις του πώς μπορείς να γίνεις καλύτερος εμφανισιακά, να δούμε κάποια κυρία, να έρθει δηλαδή μαζί σας κάποια κοπέλα, για να μας πει... Το πριν και το μετά. Το πριν και το μετά, αλλά κυρίως να μας πει πώς ένιωσε, γιατί καμιά φορά ξεκινούμε πράγματα και δεν πιστεύουμε ότι θα το κατορθώσουμε, ιδιαίτερα με θέματα δύσκολα όπως είναι το λίπος, το τοπικό λίπος, η κυταρίτιδα κλπ. Ξεκινούμε να κάνουμε κάτι, αλλά μέσα μας δεν πιστεύουμε βαθιά ότι θα το καταπολεμήσουμε. Έτσι. Και αν δούμε αποτέλεσμα σοβαρό, πραγματικά πρέπει να ενθουσιαζόμαστε μάλλον. Δεσμευόμαστε την επόμενη φορά να φέρουμε μία κυρία και δύο κυρίες και τρεις κυρίες ανάλογα που θέλετε, και για το λέιζερ και για το πρόσωπο και για το σώμα. Ο χώρος μας είναι τέτοιος που... Στη Μητροπόλου είστε. Είμαστε Μητροπόλου 46-48. Αντιμετωπίζουμε την κυρία πρώτα σαν φίλη και τον κύριο πρώτα σαν φίλο. Να δούμε λίγο το πρόβλημά τους. Τους αντιμετωπίζουμε όχι μόνο για να δούμε τι ακριβώς θα τους πουλήσουμε, γιατί δεν πουλάμε εκεί πέρα. Κάνουμε αυτή τη στιγμή θεραπείες για να δούνε το αποτέλεσμα μαζί με εμάς. Είμαστε ένας μικρός οικογενειακός χώρος που αξίζει να μας επισκεφτείτε και να δείτε λίγο και οι κυρίες και οι κύριοι. Το παίρνετε προσωπικά από ό,τι καταλαβαίνω. Το παίρνουμε πολύ προσωπικά. Δηλαδή είναι... όπου βλέπετε πρόβλημα λέτε εδώ είμαστε, θέλουμε αυτό να τα αλλάξουμε, να νιώσει καλύτερα ο άνθρωπος. Νομίζω ότι και οι κυρίες και οι κύριοι που έρχονται εκεί πέρα μας αντιμετωπίζουν πλέον σαν φίλους, γιατί περνάνε ωραία.
Ναι. Βλέπουν το αποτέλεσμα, θέλουν να... Πόσο σημαντική είναι, γιατί είπατε τον οικογενειακό χώρο, η ψυχολογία πόσο σημαντική είναι για να μπορέσουμε να βγάλουμε εις πέρα σε ένα πρόγραμμα, και το λέω γιατί μπορεί εκεί στο χώρο σας να φινόμαστε στα χέρια σας, αλλά η διατροφή, το περπάτημα που είπατε νωρίτερα και κυρίως η υπομονή για το αποτέλεσμα θέλουν μια θωρακισμένη ψυχολογία. Σαφώς θέλουν μια ψυχολογία από τη στιγμή που θα το πάρουν απόφαση για να έρθουν στον χώρο μας και να ξεκινήσουν κάτι και ξέρουν ότι θα έρθουν στο ραντεβού, αγχώνονται κιόλας ότι θα έρθουν και θα τις ζυγίσουμε, θα τις μετρήσουμε, θα τις δούμε λίγο διαφορετικά, θα έχουν μια επιπλέον συμβουλή ακόμη και για το σπίτι, και σαφώς οι περισσότερες κυρίες όταν θα έρθουν θα πούνε: «Ειρήνη, ξέρεις κάτι, ήρθα σήμερα αλλά το Σαββατοκύριακο έφαγα». Δεν πειράζει. Εξομολογούνται τα αμαρτήματα. Θα κάνεις όμως και κάτι ακόμα για να χάσουμε αυτό που φάγαμε, ας πούμε, αυτές τις μέρες. Άρα, για να καταλάβω, έρχομαι σε εσάς, έρχεται κάποια κυρία, κάποιος κύριος σε εσάς, λέει καταρχάς ποιο πιστεύει ότι είναι το πρόβλημά του. Πολλές φορές μπορεί εσείς μετά, με την αυτοψία, να δείτε ότι δεν είναι αυτό ακριβώς, είναι και κάτι άλλο, είναι διαφορετικό, έτσι. Μπορεί να έρθει για κυταρίτιδα, ας πούμε, και να πείτε: «Υπάρχει χαλάρωση, δεν είναι θέμα κυταρίτιδας μόνο». Γιατί αυτό που θέλουμε είναι να λέμε την αλήθεια στον κύριο ή στην κυρία. Μου λένε: «Με αυτό το μηχάνημα πόσα κιλά θα χάσω». Δεν χάνει κανένα μηχάνημα κιλά. Αν δεν προσπαθήσουμε και από μόνοι μας με τη σωστή διατροφή, το μηχάνημα θα χάσει λίπος, θα χάσει σπλαχνικό, θα χάσουμε μπορεί πόντους. Μπορεί να μπούμε λίγο δηλαδή σε ένα παντελόνι πόντους, λίγο μικρότερο. Σαφώς, έτσι. Θα χάσουμε πόντους. Αλλά η ζυγαριά να μην κατέβει. Η ζυγαριά μπορεί να μην κατέβει. Με κανένα μηχάνημα δεν χάνουμε κιλά, αν δεν προσπαθήσουμε κι εμείς οι ίδιοι. Και πιστεύω ότι η ειλικρίνειά μας είναι αυτή που μετράει και στους πελάτες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Για ένα θεαματικό αποτέλεσμα, θέλει ένα μήνα από 2 συνεδρίες την εβδομάδα, ας πούμε, με όλα αυτά τα οποία παρέχεται, στιγμή, για να δει μια έντονη διαφορά. Αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει και μια πολύ δελεαστική προσφορά στις κυρίες και στους κυρίους. Με 2 με 3 φορές την εβδομάδα, από 2 μηχανήματα κάθε φορά, απεριόριστης χρήσης που λέμε εμείς, μέσα στον μήνα, έχουμε ολοκληρωμένο πακέτο που μπορεί να χάσει η κυρία ή ο κύριος από 4 μέχρι και 7 κιλά, βασιζόμενος και στη διατροφή, να έχουμε μείωση σε πόντους πολύ περισσότερη και να μπούμε σε 1 και 2 νούμερα μικρότερα ρούχων. Φώτη, θα λείπω μερικές μέρες το επόμενο μέσα, και στον επόμενο μήνα. Και σε πάρα θα εμφανιστώ αλλιώς, εντελώς. Και το έχουμε και σε πάρα πολύ δελεαστική τιμή, δηλαδή ένα πρόγραμμα που θα έβγαινε διαφορετικά 600, 700, 800 ευρώ, μόνο με 250 ευρώ. Τι λέτε τώρα? Εντάξει, εγώ είμαι η πρώτη που θα... Φώτη, με χάνεις, το είπα, γιατί θα εμφανιστώ μία άλλη. Και αν δεν τα λέει καλά η κυρία Κυριασίου, θα πω να της το πω, έτσι. Θα έρθείτε και θα... Εντάξει, επειδή έχω καλούς συνεργάτες που με αγαπάνε, μου λένε: «Πιο όμορφη δεν γίνεται». Πιο όμορφη δεν ξέρω, αλλά πιο λεπτή. Και εγώ επίσης. Και εγώ επίσης. Λοιπόν, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, κυρίες μου, κυρίοι μου, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για βελτίωση. Εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν κυρίως στις παρεμβάσεις που χωρίς νηστέρι, να το πω έτσι. Ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή να κάνω, δεν απορρίπτω τίποτα. Μπράβο σε όλους τους κυρίους και τις κυρίες που αποφασίζουν κάτι. Είναι δικαίωμα του καθενός. Ο καθένας έχει τον τρόπο του για να αντιμετωπίζει τον εαυτό του και τους άλλους. Αλλά οι ήπιες αυτές παρεμβάσεις με βρίσκουν όχι απλώς σύμφωνοι. Θεωρώ ότι μας κάνουν καλύτερους. Είναι ωραίο δηλαδή να το επιλέγουμε αυτό, στο βαθμό που μπορούμε, στο μέτρο που μπορούμε. Και τώρα αυτά τα χρήματα τα οποία είπατε, μάλιστα δυσκολευόμουν να σας ρωτήσω, γιατί λέω τώρα είναι δύσκολη περίοδος, όλοι είμαστε δύσκολα οικονομικά. Δηλαδή το 700-800 που είπατε είναι μεγάλο. Αν σκεφτούμε ότι μερικές φορές είναι μεγαλύτερο και από έναν μισθό. Έτσι ακριβώς. Και από την αντίστοιχα, όταν σκεφτόμαστε ότι μέσα σε έναν μήνα θα έχουμε αλλάξει λίγο και τον τρόπο ζωής μας και την εμφάνισή μας, και θα έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, γιατί θα μειωθεί το λίπος μας σε σημαντικά επίπεδα, θα μειώσουμε τους πόντους που θέλουμε. Το ποσό είναι και πάρα πολύ μικρό και πάρα πολύ ικανοποιητικά τα αποτελέσματα, και μπορούν να μπουν και μέσα στο site μας και να μας πάρουν και τηλέφωνο. Στο Mediface. Στο Mediface, mediface.gr, στο τηλέφωνο 2316 07 0027,
που να ρωτήσουν και να έρθουν να κάνουν και την ανάλυση σώματος ή προσώπου τελείως δωρεάν, ώστε να τους πούμε ακριβώς το τι χρειάζονται και αν χρειάζονται κάτι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το έχετε κατεβάσει πολύ ως τιμή, οπότε δεν ξέρω τι μπορώ να ζητήσω στην επόμενη εκπομπή που θα έρθετε για να κάνουμε μια ειδική προσφορά μόνο για την εκπομπή. Σκεφτείτε το και τα ξαναλέμε πολύ σύντομα, γιατί εγώ θα κάνω αυτοψία σε όλα αυτά που είπατε. θα είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Κυρία Κυριαζίδου, με τη Face, στη Μητροπόλεως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Και εγώ επίσης. Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Και σε λίγο θα επιστρέψουμε για τον αποχαιρετισμό της Παρασκευής. Και τώρα δεν θα έχει και πολλές βροχές. Λέω πολλές γιατί έχει τρομάξει το μάτι μου γι' αυτό. Σε λίγο μαζί.